Φωτιά ανάβει μια δεκαετία μετά την ίδρυση εφετείου Ανατολικής Κρήτης, η εισήγηση ομάδας εργασίας της Παγκόσμιας Τράπεζας προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, που προτείνει κατάργηση του εφετείου Κρήτης στα Χανιά. Άμεση ήταν η αντίδραση του Δικηγορικού Συλλόγου με τον πρόεδρό του Χρήστο Πραματευτάκη να μιλά για εμπαιγμό. Και αυτή η οργή και αγανάκτηση συνίσταται στο ότι ο πληθυσμός των Χανίων εμπέζεται και εμπέζεται σε μέγιστο βαθμό. Διότι πριν 10 χρόνια, όταν η πολιτεία απεφάσισε να ιδρύσει εφετείο Ανατολικής Κρήτης, έλαβε σοβαρά ως ελέγχθη τότε εκ μέρους της πολιτείας υπόψη της την ταλαιπωρία την οποία υφίστανται οι κάτοικοι της Ανατολικής Κρήτης, οι διάδικοι και οι συνάδελφοι της Ανατολικής Κρήτης. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων επισημαίνει ότι η Παγκόσμια Τράπεζα δεν έλαβε υπόψη της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τη γεωμορφολογία και τον πληθυσμό κάθε περιοχής. Θέτει επιπλέον θέμα συγκριτισμού και απονομής της δικαιοσύνης. Ο δικηγορικός κόσμος της Ελλάδος και η Ολομέλεια της Ελλάδος, στην οποία Ολομέλεια της Ελλάδος συμμετέχει ο συνάδελφος, ο πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο Φινοκαλιώτης, έχει ταχθεί κατάφορα αντίθετα με αυτόν τον δικαστικό χάρτη. Παμψηφοί και οι 63 δικηγορικοί σύλλογοι έχουν καταγγείλει αυτό το γεγονός. 110 χρόνια μετά την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, έρχεται στην δημοσιότητα το σχέδιο της κυβέρνησης, της ομάδας εργασίας σωστότερα, για το νέο δικαστικό Καλλικράτη, που βάζει φωτιά στην ισόρροπη ανάπτυξη, στο συγκριτισμό, αλλά και στη δικαιοσύνη. Ήδη έχουν ενημερωθεί οι τοπικές και πολιτικές αρχές των Χανίων, που ωστόσο αναμένουν την απάντηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Είναι θέμα τιμής, είναι θέμα αξιοπρέπειας, ότι αυτός ο εμπαιγμός θα πρέπει να σταματήσει εδώ, διότι δεν έχει προηγούμενο στην Ελλάδα. Καμία άλλη περιοχή της Ελλάδος δεν έχει τύχει αυτό το εμπαιγμό που έχουν τύχει τα Χανιά. Αυτό το σχέδιο, αυτή η μεθόδευση δεν αφορά μόνο τους δικηγόρους. Είναι προσβολή, επαναλαμβάνω, στην ιστορία του τόπου, είναι προσβολή στις αγώνες του κρητικού λαού. Να θυμίσω και τα πρωτόκολλα τιμής που κάποιοι πρέπει να τα βγάλουν από το σιρτάρι για να δείξουν για την τιμή τους τώρα. Και θα πρέπει να δώσουμε ένα χωρίς προηγούμενο αγώνα. Κυβερνητικοί βουλευτές πάντως ξεκαθαρίζουν ότι το επίμαχο πόρισμα της Επιτροπής για την αναμόρφωση του δικαστικού χάρτη της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης έχει καθαρά γνωμοδοτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα.